δώσαμε, κρατήστε συνάδελφοι αυτές τις στιγμές. Είναι δικές σας στιγμές. Δεν αλλάζουν αυτές οι στιγμές. Δεν πουλούνται. Δεν αγοράζονται. Κατακτιούνται. Αυτή είναι η περιουσία που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Αυτές οι στιγμές. Αυτές οι νίκες. Αυτές οι μικρές μάχες που κερδίζουμε. Τα βάλαμε με θεούς και δαίμονες. Τα βάλαμε με αποφάσεις. Βαστάτε, βαστάτε, έχουμε δρόμο. Και είναι πεζός, με πεζοπορία θα περπατήσουμε. Μια μάχη κερδίσαμε και μάλιστα δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη και θα τα καταφέρουμε. Να μπουν και τα παιδιά στην εργολαβία. Γιατί αυτό δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είπε η κυρία Μιχαηλίδου στις δηλώσεις. Ότι όλους τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ το προβλέπει. Θα το λύσουμε. Και δεν θα το λύσουμε γιατί είμαστε όμορφοι. Ούτε γιατί τα λέμε ωραία. Θα το λύσουμε γιατί έχουμε δίκιο. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Βαστάτε και έχετε εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Αυτό μας έφερε μέχρι εδώ. Δυναμώστε τα δεσμά μεταξύ σας. Μην διαχωρίζεστε. Κρατήστε την ενότητα. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Είμαστε εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Θέλουμε να ζήσουμε στον τόπο μας. Θέλουμε να ξανακαπνίσει τσιμινιέρα. Θέλουμε τα παιδιά μας να συνεχίζουν να πηγαίνουν σχολείο στα σχολεία που πήγαμε κι εμείς. Θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν δικά τους παιδιά και τα παιδιά των παιδιών μας κι άλλα παιδιά. Αυτό δεν υποχωρούμε. Μια μικρή παράταση. Με το σπαθί μας όμως, κανάς μας τη χάρισε. Μέχρι τις 18 Ιούνιου έχουμε όλο το επλοστάσιο, την επιχειρηματολογία. Τους αναγκάσαμε να σκύψουν το κεφάλι και να δεσμευτούν ότι θα μας ακούν από εδώ και πέρα. Προφανώς και κρατάμε μικρό καλάθι. Προφανώς και έχουμε εμπειρία να κρίνουμε. Στον δρόμο όμως, ανταμώσαμε και ο ένας τον άλλον βρήκαμε αυτό που μας ενώνει. Και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη για τη δουλειά μας και τον τόπο μας. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε κανονικά στις βάρδιες από σήμερα, αύριο το πρωί, μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Είμαστε σε ετοιμότητα, αν δεν λύσουν το ζήτημα των συναδέλφων στην εργολαβία, θα κλιμακώσουμε προεκλογικά και δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Μέχρι τη νίκη.